Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 8.30. Νομίζω κάνουμε εκπομπές τα τελευταία 5 χρόνια. Ο καιρός περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε μαζί μας μια παλιά γνώριμη της εκπομπής, η οποία την είχαμε γνωρίσει πέρσι από κοντά, τη Μαρία Μπρέμπου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Αυγουστίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή πάλι να είσαι εδώ στην εκπομπή του Hellenic TV, στο Greek Stories. Η Μαρία είναι αρχιτέκτονας, είναι στην ιδιοκτήτρια της MTM Vision. Και το καλό που με τις εκπομπές αυτές είναι ότι μιλάς με κάποιον, μιλάς ξανά μετά από ένα χρόνο και βλέπεις τόσες μεγάλες αλλαγές και τόσο μεγάλη εξέλιξη που έχει στην Αγγλία. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, καταρχάς. Ναι, προσπαθούμε και αναπτυσσόμαστε. Μαθαίνουμε καινούργια πράγματα για να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας και ναι. Αρχιτέκτονας στο Λονδίνο. Τι σημαίνει αρχιτέκτονας στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο? Κοίταξε να δεις, καταρχάς η Αγγλία έχει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το έχει η Ελλάδα. Ο τίτλος αρχιτέκτονας είναι προστατευμένος τίτλος. Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις γραφτεί σε στο Architecture Registration Board. Εμείς είμαστε μέλος σαν εταιρεία και στην ARB και στην RIBA, που είναι το Royal Institute of British Architects. Γιατί έχει αυτό σημασία? Έχει σημασία γιατί είναι πλέον αξιόπιστες οι υπηρεσίες μας. Δηλαδή γνωρίζουμε τι θα κάνουμε, παρακολουθούμε τα έργα μας από την αρχή μέχρι το τέλος, είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό και έτσι εξασφαλίζουμε υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η αρχιτεκτονική στην Αγγλία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του οικονομικού τους τομέα, γιατί χτίζουν συνέχεια. Έχει πάρα πολλούς τομείς στους οποίους μπορεί να κάνεις implement την αρχιτεκτονική, από το construction, από τους private clients, έχει πάρα πολλούς investor η Αγγλία και κάνουμε πάρα πολλά διαμερίσματα αυτή τη στιγμή στο κέντρο του Λονδίνου, τα οποία το αγοράζουν investor και τα κάνουμε refurbish. Βλέπω πάρα πολλά κτίρια να γκρεμίζονται στο Λονδίνο και όχι πολύ παλιά, 30 ετίας, 40 ετίας. Κοίτα, το πιθανότερο αυτά που βλέπεις είναι κάποια council homes, κάποια council flats, τα οποία τα κάνουν refurbish και τα κάνουν retrofit ή refurbish, τα γκρεμίζουν, τα ξανακάνουν, γιατί έχουν πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο σε αριθμό κατοικιών και σε χώρο. Η Αγγλία δεν έχει το ίδιο σύστημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ περιοριστική όσον αφορά το πού μπορείς να χτίσεις, τι μπορείς να χτίσεις. Είναι πάρα πολύ complicated, τα regulations αλλάζουν ανάλογα με το council. Είναι πάρα πολύ tough planners και όλο αυτό γιατί θέλουν να κρατήσουν ένα χαρακτήρα τον οποίο έχει και το Λονδίνο και έξω από το Λονδίνο. Έχουν πάρα πολλά μεγάλα κομμάτια τα οποία είναι green belt, τα οποία σημαίνει ότι χτίζουν με πολύ περιορισμένους όρους. Ναι. Και γι' αυτό είναι μια χώρα που έχει τόσο πράσινο. Γενικότερα χρειάζεται να γνωρίζεις αρκετά το σύστημα το αγγλικό για να μπορέσεις να αποδώσεις σαν εταιρεία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, περιορισμοί. Κοίταξε να δεις, έχουμε και στην Ελλάδα περιορισμούς σημαντικούς και τώρα υπάρχουν και διάφορες διαβουλεύσεις για τον καινούριο οικοδομικό κανονισμό. Αλλά γενικότερα δεν έχουμε τόσο σεβασμό εμείς στο πράσινο όσο έχουν οι Άγγλοι εδώ. Δηλαδή, εμείς χτίζουμε. Έχουμε και χώρο. Αυτοί εδώ δεν έχουν χώρο, είναι πιο περιορισμένος. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι οι Άγγλοι έχουν καλύτερη αντίληψη του τι προσφέρει ένας αρχιτέκτονας. Δηλαδή, εμείς σαν αρχιτέκτονες, η MTM Vision σαν αρχιτέκτονες, αυτό που έχουμε σαν μότο είναι το We value design, we design value. Γιατί μερικές φορές με ρωτάνε τι είναι αυτό που θα φέρει ένας αρχιτέκτονας, γιατί οι αρχιτέκτονες είμαστε ακριβώς πόρτο, δεν είμαστε φτηνοί. Τι είναι αυτό που θα φέρει? Θα φέρει αξία. Δηλαδή, εμείς τα περισσότερα πράγματα που έχουμε κάνει και έχουμε πάρει planning και τα έχουμε προχωρήσει construction, βλέπουμε ότι, ότι έχει επιτευχθεί μια αύξηση γύρω στο 30%. Κατά μέσο όρο στην αξία του ακινήτου. Και επειδή η Αγγλία και οι Άγγλοι γενικότερα είναι πάρα πολύ driven με την αξία του, θα το κάνω αυτό, αλλά τι αξία θα μου φέρει, πιστεύω ότι ένα πάρα πολύ καλό design φέρνει εξαιρετική αξία στη μεταπώληση του ακινήτου. Ο αρχιτέκτονας κάνει και ασχολείται και με ανακαινήσεις. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει μια ολική ανακαίνιση στο σπίτι του, θα φέρει έναν εργολάβο ή αυτό που λες ισχύει και με τον αρχιτέκτονα? Κοίταξε να δεις, το θέμα ολική ανακαίνιση τώρα εξαρτάται. Τι budget έχει, τι θέλει να κάνει. Τώρα είναι άλλο πράγμα να αγοράσει ένα διαμέρισμα στο Kensington και να θέλει να κάνει ένα refurbish, το οποίο απαιτεί αρχιτέκτονα και θα πρέπει να ξανασχεδιάσει τα μπάνια, θα πρέπει να ξανασχεδιάσει τα living room και όλα αυτά. Και είναι άλλο πράγμα να θέλει να έχει αγοράσει ένα σπίτι και να θέλει να κάνει μια τυπική εσωτερική ανακαίνιση. Αυτή μπορεί να την κάνει και χωρίς αρχιτέκτονα, να είμαι ειλικρινής. Ναι. Εξαρτάται πάντα από τα budget και εξαρτάται πάντα τι θέλει να πετύχει. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ο οποίος θέλει αυτό το σπίτι που αγόρασε να το πουλήσει μετά σε κάποιον Ασιάτη ή σε κάποιον investor ο οποίος είναι από το Middle East, δεν θέλει αρχιτέκτονα. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές παρεξηγείται η γνώση. Εμείς έχουμε. Εγώ έχω η εταιρεία καταρχάς είμαι εγώ και είναι και ο Θοδωρής, ο Πλοιαρχόπουλος, ο οποίος είναι και σύζυγός μου. Ο Θοδωρής και εγώ έχουμε εμπειρία από θέσεις director και στο Ντουμπάι και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Οπότε ξέρουμε ακριβώς τι θέλει, όχι μόνο αυτός που έχει το σπίτι, ναι, αλλά αυτός τον οποίο θα έρθει να το αγοράσει το σπίτι. Δηλαδή, εκεί που απευθύνεται ο ιδιοκτήτης. Και επίσης, εμείς προτείνουμε στους πελάτες μας, γιατί υπάρχουν και κάποιοι καινούριοι κανονισμοί, οι οποίοι απαιτούν την παρουσία αρχιτέκτονα. Δηλαδή, ανάλογα με το τι έκταση έχει η ανακαίνιση, είναι κατάστημα, είναι ένα σπίτι. Ένας αρχιτέκτονας είναι πάντα χρήσιμος από την αρχή για να μπορέσει να σου δώσει το τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί, για παράδειγμα, να σας δώσω καταλάβεις, έχουμε πελάτες οι οποίοι αγοράζουν μαγαζιά στο κέντρο του Λονδίνου και θέλουν να τα κάνουν δεν ξέρω, εστιατόρια, και δεν έχουν υπολογίσει ότι χρειάζονται έναν αρχιτέκτονα να τους πει γίνεται, τι αλλαγές χρειάζεται, πώς περνάει από το Council, τι περνάει από το Health and Safety. Όλα αυτά, σε επίπεδο survey ακόμα, όχι καν να μπούμε μέσα, πρέπει να γίνονται πριν καν γίνονται οι αγορές. Γιατί μπορεί κάποιος να το αγοράσει. Έχω έναν κύριο ο οποίος προσπαθεί να αγοράσει ένα οικόπεδο για να κάνει ένα καινούργιο σπίτι, Έλληνας. Ναι. Ο άνθρωπος με έχει ρωτήσει 10 φορές και του λέω: βρε παιδί μου, κάθε πλότ που βρίσκεις είναι διαφορετικό. Έχει άλλες συνθήκες, είναι σε άλλο council. Θα πρέπει κάθε φορά να κάνεις ένα survey για να είσαι μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, κάποιος το κάνει estimate. Και κάνουμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα, να πω την αλήθεια, για να βοηθήσουμε. Μας ακούνε και πολλοί Έλληνες τώρα, οι περισσότεροι, και υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν μαγαζιά, είναι επιχειρηματίες. Άρα, πριν αγοράσουν τον χώρο, πρέπει πάντα να συμβουλευτούν τον αρχιτέκτονα για να καταλάβουν ποια είναι τα limitations του χώρου, σωστά. Ακριβώς. Και τι μπορούν να κάνουν σε αυτό το χώρο και τι δεν μπορούν να κάνουν. Κοίτα, εμείς είμαστε πάρα πολύ ειλικρινής εταιρεία. Δηλαδή, άμα δούμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει, θα το πούμε. Θα σου πούμε δεν μπορεί να γίνει. Επίσης, κάνουμε πάρα πολύ estimate το budget. Γιατί κάποιος πριν πάει να κάνει μια επένδυση θα πρέπει να ξέρει. Δηλαδή, δεν είναι ευχάριστο να πάει ένας εργολάβος και να του πει: έλα μωρέ, 50.000, και να έρθει κάποιος ο οποίος γνωρίζει και να του πει: ξέρεις, 150.000. Αυτό θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος έχει εμπειρία για να μπορεί να το κάνει. Και εμείς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο planning, δηλαδή πόσες φορές έχουμε κάνει apply σε council για να πάρουμε planning application, έχουμε κάνει γύρω στα 250 με 300 project και έχουμε 98% επιτυχία. Δηλαδή σε επίπεδο planning application θεωρώ ότι είμαστε experts στα περισσότερα μπαρούς του Λονδίνου και εκτός Λονδίνου στο Essex. Το γραφείο μας αυτή τη στιγμή είναι στο Essex, αλλά ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε και ένα υποκατάστημα στο Λονδίνο. Έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητες μας και σε μεγαλύτερα project, τα οποία ήταν στη Σαουδική Αραβία. Δουλεύουμε σε 3 μόλ τώρα, με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκεί. Και θεωρώ ότι το να έρθει στην MTM Vision σαν πελάτης θα ενισχύσει και το network που έχει ο ίδιος ο πελάτης. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε εμείς και με τους οποίους συνεργαζόμαστε μπορεί κάλλιστα να γίνουν investor σε κάποιον άλλον που θα έρθει σαν πελάτης. Οπότε λειτουργούμε ένα τέτοιο τύπου network και είμαι και πολύ open στο networking, εγώ το ξέρεις. Οπότε, βέβαια, το ξέρω πολύ καλά. Οπότε, Μαρία, σε σχέση με την τελευταία φορά που μιλήσαμε, που ήταν ακριβώς πριν 1 χρόνο, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει στην εταιρεία? Μας είπες τώρα ότι ασχολείστε πολύ με τη Μέση Ανατολή, ασχολείστε και με την Ελλάδα. Στην Αγγλία βλέπεις περισσότερους Έλληνες να αγοράζουν οικόπεδα για να χτίσουν. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο? Κοίταξε να δεις. Από την τελευταία μας συνέντευξη έχουμε επεκταθεί σε έργα στη Σαουδική Αραβία. Ασχολούμαστε όχι μόνο με πολυτελείς βίλες, αλλά και με εμπορικά έργα, όπως σου είπα. Παράλληλα, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και εργαζόμαστε ακόμα στα οικιστικά μας έργα, στο Λονδίνο και στο Essex. Εστιαζόμαστε σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, για να είμαι ειλικρινής. Παραμένουμε στην κορυφή των επιλογών για αρχιτεκτονικές υπηρεσίες εξαιτίας της επιτυχίας μας, όπως σου είπα, στο planning. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους πελάτες από τη Μέση Ανατολή, από το Ντουμπάι κυρίως, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε διαμερίσματα στο κεντρικό Λονδίνο, τα αγοράζουν και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το redesign και να τους φέρουμε σε επαφή με κάποιους contractor και με συνεργεία για να μπορέσουν να το ολοκληρώσουν. Έχουμε επίσης μία ανάπτυξη στην Ελλάδα. Γιατί διαπιστώσαμε ότι... Θα σε ρώταγα για την Ελλάδα. Με έφτασες στην επόμενη ερώτηση. Ναι. Κοίταξε να δεις. Έχουμε πλέον παγκόσμια εμπειρία. Και μπορούμε να συμβάλλουμε πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά στο επενδυτικό κλίμα που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει ροή. Υπάρχουν ακίνητα τα οποία διατίθενται. Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι... Καταρχάς, εγώ είμαι μέλος και στο ΤΕΕ. Δηλαδή, σαν αρχιτέκτονας είμαι μέλος και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Έχω εργαστεί στην Ελλάδα πριν μετακινηθώ στο Ντουμπάι και στην Αγγλία. Έχω συνεργαστεί με κατασκευαστές, με ιδιώτες πελάτες πάνω από 10 χρόνια. Και πλέον με την τεχνογνωσία που έχουμε στον σχεδιασμό των πολυτελών ακινήτων, κατανοούμε πλήρως τις προσδοκίες των διεθνών επενδυτών και τι είναι ελκυστικό για αυτούς, που είναι πάρα πολύ βασικό. Οπότε σχεδιάζουμε χώρους που όχι μόνο έχουν αισθητική αξία, όχι μόνο τους βλέπεις στο Instagram και λες ό,τι ωραίο είναι αυτό, ναι, αλλά μπορούμε να αυξήσουμε και την επενδυτική τους απόδοση. Γιατί προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις, βασικά. Ξέρουμε τα υλικά. Η κατάσταση στην Ελλάδα, λες, στην επενδυτική απόδοση, είναι μια φούσκα, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, τα κίνητα, οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Κοιτάξτε να δεις τώρα, το φούσκα εγώ δεν το πιστεύω γενικά, να σου πω. Για επενδύσεις ακινήτων, το φούσκα δεν κάνει reason economics, δεν το καταλαβαίνω. Αν μου πεις για χρηματιστήριο, το σου πω ναι, αλλά τα ακίνητα είναι μια επένδυση, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τώρα, αν θα σου αποδώσει στην πενταετία, στη δεκαετία, στη δεκαπενταετία, εντάξει, εξαρτάται και από το κοινωνικό κλίμα τώρα, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι η επένδυση στα ακίνητα είναι μια επένδυση η οποία παραμένει και κάθε φορά που η οικονομία ανεβαίνει γιατί κινούνται τα ακίνητα. Δεν θα ανέβει αλλιώς η οικονομία. Αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, ναι, βλέπω ότι υπάρχει μια κίνηση, υπήρχε το Airbnb, υπάρχουν διάφορα. Αυτό που πρέπει να ανέβει είναι η ποιότητα. Γιατί έρχονται οι ξένοι επενδυτές, αλλά πρέπει να ξέρουν τι αγοράζουν. Πάρα παράδειγμα το ελληνικό, για παράδειγμα, έτσι, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ μεγαλόπνοο σχέδιο, πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό, αλλά υπάρχει ένα lag στο πώς θα το κάνουμε deliver αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές αυτά τα πάρα πολύ ωραία design που βλέπουμε, τα εξαιρετικά, πολύ δύσκολα. Και είναι και πολύ ακριβά σπορ, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει κάποιος. Εμείς αυτό που προσφέρουμε σαν MTM Vision είναι ότι ξέρουμε πόσο κάνει αυτό που σχεδιάζουμε. Δεν κάνουμε απλά πολύ ωραίες εικονίτσες και πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ναι, ξέρω ακριβώς δηλαδή πώς θα το κάνει αυτό και ανάλογα μπορούμε να επενδύσουμε. Έλεγες πριν, we value design, we design value. Οπότε θέλω και εγώ λίγο να καταλάβω αυτό που λες, οι σχεδιαστικές προσεγγίσεις που έχετε και φέρνετε στα έργα, όλα αυτά τα πολυτελή διαμερίσματα στην Ελλάδα και πώς ξεχωρίζουν σε μια πολύ ανταγωνιστική, έτσι, αγορά ακινήτων. Κοίταξε να δεις, είναι μια ανταγωνιστική αγορά ακινήτων. Εγώ επιμένω ότι το σωστό design πάντα φέρνει value. Αυτά που θα κάνουμε δεν είναι αποτέλεσμα AI, σχεδιασμού, ούτε φαντασιόπληκτων πράγματα. Είναι πράγματα αντικειμενικά, θα ξέρουμε το ακίνητο, θα δημιουργήσουμε στο ακίνητο. Ο τελευταίος χρόνος για εμάς ήταν πάρα πολύ eye-opening, γιατί εμπλακήκαμε πάρα πολύ σε immersive εμπειρίες. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Τώρα προσφέρουμε... immersive εμπειρίες μέσα από ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια. Δηλαδή, για παράδειγμα, για ένα πελάτη μας, αυτή τη στιγμή, κάνουμε ένα γυμναστήριο, το οποίο έχει τοίχους εικονικής πραγματικότητας και αντί να έχει μια απλή οθόνη μπροστά του, η οποία να τον μεταφέρει και να βλέπει μια οθόνη, πλέον έχει ένα περιβάλλον γύρω του, το οποίο φαίνεται ότι τρέχει στο βουνό, τρέχει στη θάλασσα. Θα μου πεις γιατί να μην τρέξει έξω, γιατί μπορεί να μην έχει χρόνο. Δηλαδή να πας σε ένα ποδήλατο, να πας στη Γλυφάδα, να πας... Ενώ αν αυτό το φέρεις μέσα στο χώρο, είναι πολύ εύκολο να εμπλακεί κάποιος. Wow. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και για σπα. Είναι μια ολόκληρη immersive εμπειρία με φωτισμούς. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές εταιρείες στην Αγγλία για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Και έχουμε παρατηρήσει ότι αυτά τα immersive περιβάλλοντα λειτουργούν όχι μόνο στο residential που είναι οι κατοικίες, αλλά στη Σαουδική Αραβία συγκεκριμένα το έχουμε δουλέψει και σε εμπορικό κέντρο, σε πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή και σε retail μπορούμε να το φέρουμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο αναπτύσσουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή ξαναχτίζουμε το website μας, το οποίο θα το ανεβάσουμε μέσα στο επόμενο 15 ημερών. Το website μας είναι www.mtm-vision.com. Αυτό θα ανέβει μέσα τις επόμενες 10 μέρες στο καινούριο website με τις καινούριες υπηρεσίες και με τα immersive experiences που προσφέρουμε. είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω στην εξέλιξη. Η τεχνολογία, το sustainability, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα εργαλεία για να προχωρήσουμε το design στο μέλλον. Και αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν είναι... Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει vision να το κάνει, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να το κάνει. Ναι, χρειάζεται budget βέβαια, αλλά θεωρώ ότι θα φέρει... Πολύ ακριβά. Να βάζεις οθόνες στους τοίχους είναι κάτι καινοτόμο πολύ. Δεν οθόνες, είναι projector. Είναι καινοτόμο πάρα πολύ, αλλά... Projector. Ναι, και ειδικά φώτα, είναι μια τρομερή εμπειρία, είναι τρομερή. Τα βάλουμε μέσα στο website, θα δεις. Αν είναι ακριβό, κοίταξε να δεις, το ακριβό ή το φθηνό, για μένα μετράει στο πόσο θα ανεβάσει την αξία του ακινήτου σου. Ναι. Ό,τι ακίνητο και να είναι αυτό. Πόσο κόσμο θα φέρει, άμα είναι κάποιο retail space. Και ο κόσμος προχωράει. Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς έτσι. Δεν είναι. Ο φωτισμός είναι σημαντικό πράγμα. Και αυτό πιο πολύ το σχεδιάζεται και στα εμπορικά, στους εμπορικούς χώρους και μόλ στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι που το κάνετε εκεί πέρα, σωστά? Κοίταξε να δεις τώρα, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε 4 μόλις στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυτό όμως έδωσε μια πάρα πολύ σημαντική αφορμή να δούμε πώς μπορούμε να το βάλουμε αυτό μέσα στα σπίτια ή πώς μπορούμε να το βάλουμε στα ξενοδοχεία. Οπότε, επειδή έχουμε στήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είναι κάτι το οποίο το προτείνουμε πλέον σε ιδιοκτήτες, έστω και σε ένα δωμάτιο, γιατί βλέπουμε ότι αυξάνει κατακόρφα το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η αξία, ξέρεις, των τοίχων δεν είναι μόνο το τι έπιπλα θα βάλεις, είναι και το όλον. Δηλαδή, μπορεί να μην το θέλεις να το κάνεις αν επένδυσες το δικό στο σπίτι, που εμείς έχουμε private client που το κάνει. Αλλά εάν σου πω εγώ ότι αυτό θα ανεβάσει 200% την αξία του ακινήτου, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το μετρήσεις. Και θα σου πω και ακριβώς πώς το κάνεις. Είναι ένας προτζέκτορας ουσιαστικά κρυμμένος μέσα στο σπίτι. Δεν είναι ένας, μπορεί να είναι και δύο, και είναι και φωτισμοί και είναι και ακόμα και άρωμα. Αυγουστίνο. Δηλαδή, ακόμα και να υπάρξει η αίσθηση του ότι μπαίνω σε έναν χώρο και μυρίζει κάπως. Αυτό γίνεται σε εξωτερικούς χώρους, Μαρία? Γίνεται πάρα πολύ καλά και σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Τα μόλα αυτά τα δύο είναι ανοιχτά. Γίνεται σε εξωτερικούς χώρους όταν είναι για μαγαζί. Δηλαδή, ακόμα και σε μαγαζί μπορείς να διαλέξεις τα ρούχα, ρε παιδί μου. Μπορείς να διαλέξεις τα παπούτσια. Nike τα έχει κάνει. Το έχει κάνει πολλές φορές. Είναι ένα εργαλείο. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι τα υλικά αλλάζουν συνέχεια. Και επειδή αυτά που σχεδιάζουμε χτίζονται, που είναι δομικό αυτό, έτσι. Δηλαδή, η MTM Vision, οτιδήποτε σχεδιάζει, το χτίζει κιόλας. Δεν είναι απλά ωραίες φωτογραφίες, γιατί υπάρχει μια μόδα με το υλοποιεί, που είναι και το πιο σημαντικό. Ναι, το υλοποιούμε. Έχουμε πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, οι οποίοι μας βοηθούν. Κάποια στιγμή θεωρήσαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, δεν το κάνουμε πλέον. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε τους σωστούς ανθρώπους που το κάνουν. Και έχουμε και πελάτες οι οποίοι στο κεντρικό Λονδίνο έχουν πιο κλασικά σπίτια. Και επειδή έχω τελειώσει, έχω κάνει στην Βενετία συντήρηση, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να χειριστώ και τέτοια αιτήματα. Δηλαδή, ναι. Και γενικά προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των πελατών μας, ώστε να είναι ανταποδοτικά αυτά που κάνουν. Ακόμα και το δικό του σπίτι να είναι. Και ξέρεις, το σπίτι είναι και θέμα pride, ρε παιδί μου. Είναι θέμα του είμαι περήφανος. Έδωσα κάποια χρήματα και πω, κοίτα. Ναι, δεν κάνω αυτά τα άσπρα γκρι. Ναι, κοίτα, για τους professional είναι δείγμαστά τους. Δηλαδή, και επίσης προσφέρουμε range υπηρεσιών. Δηλαδή, μπορούμε να το ξεκινήσουμε από concept και να το παραδώσουμε το έτσι έτοιμο, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ busy, δεν έχει χρόνο να παρακολουθεί τώρα contractors. Έχουμε κάνει αρκετά μαγαζιά. Αυτό ναι, ταιριάζει πολύ σε μαγαζιά και σε εμπορικά, αλλά ναι, και σε σπίτι είναι μια πολύ καλή ιδέα και κάτι καινοτόμο. Ναι. Θα δεις. Το καινούργιο μας το website θα στείλουμε και το... Τέλεια, είπαμε ότι θα συνεργαστούμε, θα κάνουμε διάφορα. Μαρία, τι είναι αυτό που ζητάνε έτσι, από την εμπειρία στον τελευταίο χρόνο οι διάφοροι Έλληνες από την MTM Vision? Και τι είναι εκεί που νομίζω άμεσα μπορείς, γιατί δεν ξέρω αν όλοι μπορούν να αγοράσουν ένα plot of land, ας πούμε, και να χτίσουν πάνω. Και κάνετε και άλλα πράγματα. Τι είναι αυτό συνήθως που έρχεται πιο κοντά στον Έλληνα και αυτό που ζητάει περισσότερο? Κοίταξε να δεις, κάνουμε πάρα πολλά retrofit, τα οποία είναι extensions σε existing κατοικίες. Δηλαδή, υπάρχει ένα σπίτι, θέλει να κάνει ένα extension, δεν θα έρθει σε εμάς για να κάνει ένα κουτί. Δεν θα του κάνουμε κουτί, είμαστε και ακριβοί για κουτιά. Ναι. Θα του κάνουμε όμως ένα σπίτι το οποίο θα λειτουργεί. Θα είναι ένα extension το οποίο θα είναι περήφανος που το έκανε. Και επίσης, συνέχεια στο σπίτι του, ας πούμε. Ναι, θα είναι το σπίτι του πλέον. Το οποίο, επειδή πλέον τα σπίτια είναι ακριβά, θα ξέρει ότι με αυτό που του κάναμε εμείς, ακριβώς, θα ανέβει η αξία του. Δεν είναι. Δηλαδή, ένα κουτί βάζουν όλοι και είναι και ανάλογα το οικονομικό background. Δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει απλά να επεκτείνει το living room του. Δεκτών, κανένα πρόβλημα. Αλλά αν είναι κάποιος ο οποίος θέλει να αυξήσει την αξία του ακινήτου του, όποια και αν είναι αυτή η αξία. Ωραία. Εγώ είμαι πάρα πολύ διαθέσιμη να κάνω μια συζήτηση, να του εξηγήσω τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Επειδή είμαστε ρίμπα, επειδή είμαστε μέλη στο Royal Institute of British Architects, έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο που υπολογίζουμε τα fees μας, το πόσο κάνει η υπηρεσία μας. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ναι, θα πρέπει να το λάβει κάποιος υπόψη. Φαντάζομαι παίρνετε και το permission, τα κανονίζετε όλα, γίνονται όλα σωστά. Όλα, ναι, τα πάντα όλα. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο που κάποια άλλη ερώτηση να απαντήσεις που είναι συνήθως στο μυαλό των Ελλήνων. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να κατανοήσουν οι Έλληνες ότι δεν είναι το ίδιο περιβάλλον εδώ. Δεν είναι τα ίδια authorities. Ναι. Θέλουν ειδικό χειρισμό. Παρόλο που πολλά πράγματα μπορούν να τα κάνουν μόνοι τους, θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Ενώ μπορούν να τα κάνουν με εμάς και να τους λύσουμε τα χέρια. Δηλαδή, έχω ανθρώπους οι οποίοι όταν τους κάνανε κάποια καταγγελία και τρέχανε και δεν φτάνανε. Το ξέρεις, είναι ένας κύριος που συνεργαστήκα μαζί και το αναλάβαμε και το λύσαμε το θέμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει αυτό που θέλει και τέλος. Είναι αυτό το value που φέρνουμε σαν αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Και είμαστε και πάρα πολύ flexible και σε συζητήσεις και σε introduction. Και θεωρώ ότι η εμπειρία μας, η οποία πλέον είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή είναι πάνω από 20 χρόνια, είναι added value. Και αυτά που σχεδιάζουμε τα χτίζουμε. Είναι πολύ δομικό αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν κάνουμε τα ωραία σχεδιάκια, χτίζονται. Το οποίο και μιλάτε για τη γλώσσα ελληνικά. Τι άλλο θες δηλαδή στην Αγγλία. Αυτό ακριβώς. Και αγγλικά και ελληνικά και τα πάντα όλα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Είναι τεράστιο progress τον τελευταίο χρόνο. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ για τον επόμενο χρόνο. Υγεία πάνω απ' όλα και με βάση αυτά που ακούω θα πάτε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αυγουστίνη, για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη ώρα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Hellenic TV. Καληνύχτα.